Ο κύριος Παπάς και αμέσως μετά ο κύριος Τσακαλώτος. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντιλαμβάνομαι τη σκοπιμότητα ορισμένου να μεταφέρουν τη συζήτηση σε άλλα θέματα πέραν του προϋπολογισμού. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι εδώ για να αποκαλύψει τα ψέματα της κυβέρνησης, τα οποία διαδέχονται το ένα το άλλο. Και λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω. Ο κύριος Χατζηδάκης ανέβηκε στο Βήμα προχθές και μας είπε ότι έχουμε μειούμενο πληθωρισμό. Του αντιτείνουμε ότι έχουμε το μεγαλύτερο πληθωρισμό τροφίμων και οι χώρες που μείωσαν τους έμεσους φόρους στα τρόφιμα είχαν μείωση. Θα κατατεθεί στα πρακτικά. Μας είπε ότι είμαστε τρίτοι στο ρυθμό ανάπτυξης. Ο απολογισμός της Νέας Δημοκρατίας 19-22 είναι ότι ήμασταν 32 στους 36. Τον καιρό των παχαίων αγελάδων, τότε που είχατε δυνατότητες να έχετε μεγάλες δημόσιες δαπάνες. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα των πολιτικών σας. Μιλήσατε για την ανεργία. Σας μιλάμε τρεις μέρες και σας ζητάμε ένα σχόλιο για το γεγονός ότι η ΔΥΠΑ καταγράφει 900.000 ανέργους και ότι βγάζετε από την εξίσωση και τα ραντάρ τους μακροχρόνια άνεργους. Κανένα σχόλιο, καμία απάντηση. Μιλάτε για τον κατώτατο μισθό. Είμαστε 22 στους 27 στον μέσο μισθό, ο οποίος αποκλίνει, πηγαίνει προς τα κάτω, ενώ ανεβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί οι δικές σας ρυθμίσεις έχουν οδηγήσει σε συνδικαλιστική πυκνότητα 24%, ενώ ο στόχος της ΕΕ είναι στο 80%. Τόλμησε ο κύριος Χατζηδάκης να μας πει ότι μειώνεται το ιδιωτικό χρέος, λέει, σε σχέση με το ΑΕΠ. Μάλιστα. Δηλαδή, οι χρεωμένοι έχουν και το αυξημένο χρέος σε απόλυτο αριθμό 20 δις, κύριε Σταϊκούρα, να θυμηθείτε και το παλιό σας χαρτοφυλάκιο, 20 δις. Αυξημένο χρέος στον ΕΦΚΑ και στις εφορίες και βεβαίως τον μεγάλο πληθωρισμό να αντιμετωπίσουν. Και έρχεται ο κύριος Χατζηδάκης σε αυτό το βήμα και μας λέει μειώθηκε το ιδιωτικό χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ και μας παρουσιάζει και μείωση κόκκινων δανείων επειδή οι τράπεζες τα έβγαλαν από τα βιβλία τους. Ουδεμία ειλικρίνεια και εδώ. Υγεία και παιδεία. Και θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, κύριε Πρόεδρε. 1,5% απόκληση από το μέσο όρο της ΕΕ για την υγεία, 2% για την παιδεία. Το θυμάστε το πάλι ποτέ 15% του προϋπολογισμού, τα μεγάλα κινήματα της δεκαετίας του 60 που είχαν γίνει για την παιδεία, είμαστε στο 7%. Θα κατατεθεί και αυτό, διότι μίλησε ανερυθρίαστα ο οργανωτής των ψεμάτων, κύριος Χατζηδάκης, εδώ μέσα για ΣΥΡΙΖΑ Statistics. Επενδύσεις. Επενδύσεις, σας είπαμε από την αρχή, ουδεμία απάντηση και εκεί. Προβλέπατε 15% αύξηση τον περασμένο χρόνο, το χρόνο το 2023, τώρα πάμε στο 7% και ξαναπροβλέπετε 15%. 53% των επενδύσεων ήταν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και αγοραπολισίες ακινήτων. Θα κατατεθεί στα πρακτικά. 13% του ΑΕΠ είναι οι επενδύσεις στην Ελλάδα και ο μέσος όρος στην ΕΕ22. Είστε ικανοποιημένοι? Συνεχίζετε να μιλάτε για θαύμα? Τέλος, για τρίτη φορά, στα πρακτικά, η μελέτη του ΚΕΠΕ για τις απώλειες του δημοσίου από την απόσυρσή του από τις τράπεζες. 40 δις. Τα παράπονά σας στο ΚΕΠΕ και πάρα πολύ γρήγορα, κύριοι της κυβέρνησης, είναι ο κύριος Πετραλιάς και ο κύριος Θεοχάρης εδώ από το Οικονομικό Επιτελείο. Σας παρακαλώ μια ημερομηνία για τις ειδικές συνεδριάσεις που έχουμε ζητήσει. Δεν αρκεί να αναβαίνει το ένας μετά τον άλλο στο βήμα και να μας καθησυχάζετε ότι θα μπουν ημερομηνίες. Θέλουμε ειδική συνεδρίαση κοινή των δύο επιτροπών, παραγωγής και εμπορίου και οικονομικών, για να δούμε πώς και γιατί φεύγει το δημόσιο από τις τράπεζες και γιατί κάνατε αυτές τις επιλογές. Τέλος, επειδή πάρα πολλά ακούγονται, το ξέρετε ότι το 22 η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία είχε μείωση των καταθέσεων? Είναι το λίπος από το οποίο τρώνε τα νοικοκυριά? Θα επιμείνετε σε αυτή τη βάρβαρη επιχειρηματολογία? Η μόνη χώρα που είχε μείωση καταθέσεων. Δεν σας κατηγορούμε, ξέρετε, φτιάχνοντας μια εικόνα τριτοκοσμική για την πατρίδα μας και την οικονομία της. Σας κατηγορούμε γιατί ενώ έχει δυνατότητες η οικονομία, δεν αντιμετωπίζετε τις κρίσεις, ούτε της ακρίβειας, ούτε τη στεγαστική κρίση, ούτε την κρίση χρέους. Για την κλιματική κρίση καλύτερα να μην μιλήσουμε, γιατί δεν θα φτάσει ο χρόνος. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή.